Same Numen, μία εκπομπή για τη βυζαντινή μουσική μας παράδοση με τον Δόκτωρ Νικόλα Οράλη. Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Same Numen, μία εκπομπή που έρχεται στα σπίτια σας το δεύτερο και τέταρτο Σάββατο κάθε μήνα στις 12:30 το απόγευμα, και στόχο έχει να σας παρουσιάσει και να σας γνωρίσει τον πλούτο της βυζαντινής μας μουσικής παράδοσης. Κοντά μας και σήμερα έχουμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη και συνομιλητή μας Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ, ο οποίος θα μας μιλήσει ξανά και σήμερα για το έργο του μεγάλου Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Γρηγόρη, ξανά σε καλωσορίζω στο δεύτερο πρόγραμμα που κάνουμε για τον Άρχοντα. Καλώς ήρθες. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά, να επικοινωνήσω με την Ομογένεια στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική γενικότερα, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Και βέβαια η χαρά μου είναι διπλή, γιατί μιλάω, μου δίνετε δυνατότητα, μου δίνετε το βήμα να μιλήσω για τον δάσκαλό μου, για τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Γι' αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα, γι' αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, που είχε πραγματικά αφήσει τη σφραγίδα του αυτά τα χρόνια που έζησε στην γη, πάρα πολύ δυνατή, ειδικά στο κομμάτι της βυζαντινής μας μουσικής, της μεγάλης εθνικής μας κληρονομιάς. Γρηγόρη, ο δάσκαλος, πλην από μεγάλος δάσκαλος, ήταν επίσης και συνθέτης και μελοποιός. Για πες μας, σε παρακαλώ, αν μπορείς, μερικά από τα έργα που έκανε σαν συνθέτης και μελοποιός. Πραγματικά, ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος, εκτός από απαράμιλος ερμηνευτής, εκτός από κορυφαίος μουσικοδιδάσκαλος, ήταν και ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος από νεαρή ηλικία και μελοποιός, συνθέτης. Και γι' αυτό εξέδωσε και βιβλία, όπως είναι το πρότυπο Αναστασιματάριο, όπως είναι η επίτομος Θεία Λειτουργία, όπως είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, όπως είναι το Τριώδιο, όπως είναι το Ιρμολόγιο των Καταβασιών, όπως είναι τα τεύχη των δοξολογιών και των ακολουθιών του γάμου, του βαπτίσματος και της εξοδίου ακολουθίας. Και μάλιστα νομίζω ότι πολλά από αυτά τα βιβλία του είναι πάρα πολύ εύχριστα και στο αναλόγιο από τους συναδέλφους ιεροψάλτες, και αυτοί που μας ακούνε και είναι ιεροψάλτες νομίζω αυτό μπορούν να το πιστοποιήσουν. Έγραψε πραγματικά μια σειρά σχεδόν σε όλους τους ήχους απολειτουργικά και σε Ιμνούμεν και Άξιον Εστίν, που έχουν καθιερωθεί και πανελλαδικά αλλά και παγκοσμίως, θα έλεγα, όπου υπάρχει Ορθοδοξία και όπου υπάρχει Βυζαντινή μουσική. Επίσης έγραψε πάρα πολύ ωραία χερουβικά, έτσι, και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής, κοινωνικά, γιατί έλεγε πάντα ο δάσκαλος ότι ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, όπου τα πάντα τρέχουνε. Και σίγουρα δεν είναι όπως στα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, που ο χρόνος σταματά και εκεί μπορούμε να πούμε μεγάλα, αργά μαθήματα. Εδώ πέρα οι ενορίες μας και ο κόσμος γενικότερα είναι σε μια διαρκή κίνηση, άρα και τα μαθήματα αυτά έπρεπε να υποστούν κάποιες διασκευές και να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα, στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και ο δάσκαλος αυτό το έκανε πράξη. Επίσης έγραψε πάρα πολλά δοξαστικά. Εγώ έχει τύχει να έχω προσωπικό παράδειγμα να με καλέσουν να ψάλω σε ένα πανηγύρι, να μην έχω το δοξαστικό του Αγίου, και στο πόδι ο δάσκαλος να πάρει ένα χαρτί και ένα στυλό και να μου γράψει, να μου συνθέσει το δοξαστικό. Αλλά ένα έργο του που πραγματικά είναι ξεχωριστό στο κομμάτι της μελοποιίας είναι το Βυζαντινό Ορατόριο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο δάσκαλος πήρε χωρία από το βιβλίο αυτό της Αποκάλυψης του Ιωάννου, που βρίσκεται στην Αγία Γραφή και είναι στο τέλος, ας πούμε, των Ευαγγελίων. Είναι ένα έργο που δεν υπάρχει, δεν εντάσσεται στο τελετουργικό μέρος της Θείας Λατρείας, και συνέθεσε και με, θα έλεγα, στοιχεία από την αρχαία ελληνική τραγωδία και το αρχαίο ελληνικό δράμα,
συνέθεσε ένα πραγματικά έργο μοναδικό, διάρκειας 32 περίπου λεπτών, δεν είναι και κουραστικό, το οποίο παρουσιάσαμε για πρώτη φορά το 1991 στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, και μετά μας δόθηκε δυνατότητα να το παρουσιάσουμε στο Παρίσι το 1995 και στις Βρυξέλλες το 1997. Με τη Βυζαντινή Χοροδία Μακεδονία, όπως την είχε ονομάσει, και για εθνικούς τότε σκοπούς και λόγους. Και βέβαια ο δάσκαλος και ως χωράρχης ήταν πολύ σπουδαίος, με αυτόν τον λιτό και απέριτο τρόπο που διεύθυνε τη χοροδία του και που δίδασκε. Έτσι και ως χωράρχης ήταν πολύ εντυπωσιακός. Και πρόσφατα, πριν από 5 χρόνια περίπου, τον Οκτώβριο του 2016, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Απόστολος ο Τζιτζικώστας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτατο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Άνθιμο, τον τίμησαν τον δάσκαλο για τα 90 χρόνια της επίγειας ζωής του τότε, του κάναν τα γενέθλια, θα λέγαμε, στο Μέγαρο Μουσικής, και εκεί ανεβάσαμε το ορατόριο αυτό. Ο δάσκαλος μας διεύθυνε και κάποιες μονοδίες τις μοίρασε σε κάποιους από εμάς, τους μαθητές του, και κάποιες βέβαια τις είπε και ο ίδιος. Προσωπικά εγώ, ως Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, είχα την ιδιαίτερη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή ο δάσκαλος να μου εμπιστευτεί αυτό το έργο και τον Αύγουστο του 2016 να το παρουσιάσω εκεί που γράφτηκε. Δηλαδή στον χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το έγραψε. Και αν θυμάσαι πολύ καλά, αγαπημένε μου Νίκο, είχες έρθει και εσύ από τη Νέα Υόρκη σε αυτή την ιστορική συναυλία και συμμετείχες με τον ελληνικό βυζαντινό μου χορό «Η Δομέστικη» σε αυτή την πραγματικά ξεχωριστή συναυλία στο νησί της Πάτμου. Και ήταν ένα πολύ σημαντικό και για την προσωπική μου καλλιτεχνική πορεία γεγονός στο χώρο του Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, εκεί που υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ανοιχτό θέατρο, που αν θυμάσαι ήταν κατάμεστο από περίπου 1.500 θεατές και ήταν συγκλονιστικό. Τώρα έτσι που το θυμάμαι, ήταν κάτι μοναδικό. Θυμάμαι και εγώ αυτή την εμπειρία, ήταν όντως μία από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα οι ακροατές μας έτσι αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, αν υπήρχε δυνατότητα να το ακούγανε και λίγο ή κάποια αποσπάσματα αυτό, αν υπάρχει δυνατότητα. Επειδή αυτό το καλλιτεχνικό έργο είναι κάπου 32 λεπτά, θα βάλουμε μερικά αποσπάσματα, κάπου 3-4 λεπτά, να πάρει ο ακροατής μας μία γεύση, και αν θέλουν να το ακούσουν το κομμάτι όλο αυτό, υπάρχει και στο YouTube που μπορούν να το ακούσουν όλο το κομμάτι.
Ακούτε την εκπομπή Same Newman με τον Δόκτωρο Νικόλα Οράλη. Συνομιλητής μας σήμερα, ο άρχον πρωτοψάλτης Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ από την Πανέμορφη Δράμα, μαθητής του Χαρίλαου Ταλιαδόρου. Μιλάμε σήμερα για το έργο και την παρακαταθήκη που άφησε ο Χαρίλαος Ταλιαδόρος σε μας. Αγαπητέ Γρηγόρη, πες μας λοιπόν για την παρακαταθήκη που άφησε ο δάσκαλος. Πραγματικά η κληρονομιά που άφησε σε εμάς τους σύγχρονους μύστες της θείας του δαμασκηνού τέχνης, όπως λέμε, είναι τεράστια. Έψαλε για περίπου 80 χρόνια, 8 δεκαετίες, και δεν ήταν μια παρουσία απλή, ήταν μια παρουσία έντονη, μια παρουσία δημιουργικότατη, ένα αποτύπωμα που πραγματικά είναι ανεξίτηλο. Άρα μιλάμε για μια παρακαταθήκη μεγάλη. Εγώ, όχι επειδή ήταν ο δάσκαλός μου, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι ήταν από τους κορυφαίους εραστές αυτής της τέχνης και από τους κορυφαίους δημιουργούς της. Είναι ένας άξιος συνεχιστής των μεγάλων προκατόχων του, αυτών που μπήκαν στο πάνθιον της βυζαντινής μουσικής. Δεν έχουμε ηχογραφήσεις από τον 19ο αιώνα και πίσω, δηλαδή οι ηχογραφήσεις που έχουμε είναι από τον Ιάκο Βαναφλιώτη και μετά τον Κωνσταντίνο Πρίγκο σε κάτι παλιούς δίσκους γραμμοφώνου. Αλλά λέγανε ότι ο Ταλιαδόρος είχε αυτό το ιακωβίτικο μεγαλοπρεπές ύφος. Θεωρώ ότι εμείς όλοι που καθίσαμε παρά τους πόδας του, τόσο στο αναλόγιο του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, όσο και στις τάξεις, στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Θεσσαλονίκης, αλλά και Αλαχού, έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την τέχνη του δασκάλου μας, όπου μπορούμε και με όποιον τρόπο μπορούμε. Γιατί είναι ένα χρέος και απέναντι σε αυτό το κεφάλαιο της εθνικής μας μουσικής, αλλά και απέναντι στο δάσκαλό μας. Εγώ, ξέρετε, την ημέρα που μίλησα μαζί του για τελευταία φορά, τα Θεοφάνεια του 2021, μιλήσαμε λοιπόν εκείνη την ημέρα με τον δάσκαλο και μου είπε ο δάσκαλος, έτσι, αν και με ασθενική φωνή, γιατί ήταν λίγο καταβεβλημένος, το είπε ρε καλά, μου λέει, το φως εκφωτός σήμερα. Είναι ένα... Νίκο, ξέρεις, έτσι, ένα ιδιόμελο που ψάλλεται στην ακολουθία του όρθρου των Θεοφανίων, έτσι, ήχο πρώτο. Και του είπα, δάσκαλε, το είπα, πιστεύω καλά. Και μου λέει, για πες το να το ακούσω. Και έβαλε να του το πω από το τηλέφωνο και μουρμούριζε κι αυτός μαζί μου, μου ισοκράτησε. Δηλαδή, τώρα τι να πω, το θυμάμαι και ξεκινούμε. Εν πάση περιπτώσει, η κληρονομιά λοιπόν του δασκάλου μας είναι μεγάλη. Και το αρχείο που αφήνει είναι μεγάλο. Εμείς έχουμε χρέος και κάνουμε κάποιες σκέψεις τώρα και με τους ανθρώπους της οικογένειας του, κυρίως με τον εγγονό του, τον Δημήτρη. Και θέλω πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν πρέπει να πάνε χαμένα κάποια πράγματα. Και ίσως θα πρέπει να συνεχιστεί κάποιο μέρος του αρχείου του και του έργου του μέσα από κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Είτε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είτε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που έχει το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, που έχει και ειδίκευση στη Βυζαντινή Μουσικολογία. Θα δούμε τώρα, είναι ακόμα πολύ νοπό το διάστημα που έχουμε αυτή τη μεγάλη απώλεια, αλλά εμείς οι μαθητές του που τον αγαπήσαμε και τον είχαμε πραγματικά ως πατέρα και δάσκαλο, θα φροντίσουμε για το καλύτερο και πιστεύω ότι θα δώσει ο Θεός ούτως ώστε να μείνει κάτι που θα μπορούν και οι μεταγενέστερες, οι επόμενες γενιές, να ασχοληθούν ενδεχομένως και να κάνουν και κάποιες ακόμα μεταπτυχιακές εργασίες, πανεπιστημιακές, γιατί όχι και κάποιες διατριβές. Θα μπορούσες για τον Ταλιαδόρο να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε χρέος να διασώσουμε, να διαφυλάξουμε αυτή τη μεγάλη παράδοση που μας άφησε ο δάσκαλος και θα το κάνουμε. Υπάρχει ένα βιβλίο που, εάν θυμάμαι καλά, το είχε γράψει ο καθηγητής Φωκάς Φωκαΐδης, Πρωτοψαλτία Ταλιαδόρου. Ήταν δημοσιογράφος Κύπριος ο κύριος Φωκάς. Θυμάμαι ότι το είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο πριν αρκετά χρόνια και κάνει μία πάρα πολύ ωραία ανάλυση για τον δάσκαλο, για την ερμηνεία, για τα κείμενα του δασκάλου και μάλιστα λέει ότι σε κάποιον Απόστολο που λέει «Ου πάντες διδάσκαλοι, ου πάντες προφήτες», λέει «Ου πάντες Ταλιαδόροι». Ακριβώς, ναι. Ο δάσκαλος πραγματικά άφησε μεγάλο αποτύπωμα στη βυζαντινή μουσική και ανθρώπινα, έτσι, βλέπεις ότι και όλοι όσοι μας ακούν βγαίνουν πηγαία από μέσα μου κάποια πράγματα εκτός από βυζαντινή μουσική. Δηλαδή αυτά τα γλέντια που κάναμε μετά από κάποιο πανηγύρι, μετά από Κυριακές και τα ψαλτοτράγουδα που λέγαμε, αυτή η περίφημη προσευχή του ψάλτου,
Έτσι, Θεέ μου, σε παρακαλώ, όταν θέλω να πεθάνω, να ξαναγίνω ψάλτη σου στον κόσμο των επάνω. Γιατί οι ψάλτες είναι τα ειδόνια που σε υμνολογούνε, απ' τη γη τους διάλεξες να σε δοξολογούνε. Και αρχίζει μετά εκεί, με τον Αρχόντα τον πρίγκο στο δεξί στασίδι, με το χρύσανθο δομέστικο και τον Παναγιωτίδη. Τώρα θα πρέπει να βρούμε και για τον δάσκαλο εδώ χώρο, να βάλουμε και το όνομα του Χαριλάου Ταλιαδόρ, που να σκαρώσουμε έτσι κάπως. Σίγουρα. Έχει σπουδαία θέση τη χωρία των πρωτοψαλτών του ουρανού αυτή τη στιγμή ο Ταλιαδόρος. Επίσης, στο τραγούδι του Βοσπόρου «Τα Γιονέρια». Α, αυτό επίσης πρέπει να το πούμε. Αυτό το τραγούδι, το κείμενο το έγραψε ο Γεράσιμος ο Πρεβεζάνος, ένας μαθητής του Ταλιαδόρου από το Αγρίνιο, που πέθανε δυστυχώς νέος, και του είχε στείλει λίγο πριν πεθάνει αυτό το τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά το φορμάρισε ο δάσκαλος. Και αυτό το τραγούδι ήταν και το αγαπημένο του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, το οποίο το τραγουδούσε και ο ίδιος και το ζητούσε. Έχει τύχει να βρεθώ στο Βόλο το 1991. Ήταν τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού ο Χριστόδουλος ο μακαριστός. Και του ζήτησε ο Χριστόδουλος, με είχε πάρει ο Ταλιαδόρος μαζί του να ψάλω αριστερά εκεί σε ένα γεγονός. Και του λέει, δάσκαλε, πες μας το τραγούδι αυτό το καινούριο. Μια φορά λέει, το άκουσε, δεν το θυμάμαι καλά. Και το εφογράφησαν τότε Χριστόδουλος και το έμαθε και έγινε το αγαπημένο του τραγούδι, του Βοσπόρου «Τα Γιονέρια», κάτω από την Αγία Σοφιά. Ήρθε ένα το καράβι, μαύρα τα πανιά. Είχαμε κάνει μία εκπομπή για ψαλτοτράγουδα πριν 1,5 μήνα και το είχαμε βάλει και είχαμε μία πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το ακροατήριό μας. Αλλά πρέπει να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πανέμορφο και συγκινητικό. Yeah.
Γρηγόρη, έχουμε πει τόσα ωραία για τον δάσκαλο που θέλω και εγώ να πω μια εμπειρία δική μου. Όταν πρωτοάκουσα τον δάσκαλο και όταν τον πρωτογνώρισα, το 1994 ήταν Κυριακή των Αγίων Πατέρων και θυμάμαι είχα έρθει οδηγής με τον πατέρα μου τον Μακαριστό και είχαμε έρθει στο Γούστερ, στον Άγιο Σπυρίδωνα, που έψελνε τότε ο Άρχον ο δάσκαλος με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Φώτη και Τζετζή, αριστερά. Είχαν πει τη δοξολογία της Σουζινάκ μετά το περίφημο δοξαστικό των Αγίων Πατέρων και ήταν μια πανδεσία μουσική, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφη, θυμάμαι καθόμουν εγώ και εσύ δίπλα στον δάσκαλο και θυμάμαι που τελείωσε η λειτουργία και ο Μητροπολίτης λέει τότε έτοιμοι λέει να αρχίσουμε από την αρχή και λέω εγώ ήταν τόσο όμορφη αυτή η ακολουθία με τους δύο πρωτοψάλτες που και αν αρχίσανε από την αρχή, θα καθόμουν να την ξανακάνουμε αυτή τη λειτουργία. Την δεύτερη φορά που το γνώρισα, ήμασταν μαζί στην Αγία Σοφιά, τον επόμενο χρόνο που είχα έρθει για διακοπές. Και ναι, μπαίνω και εγώ μέσα στην εκκλησία και αισθάνθηκα... Ένα δέος, ήταν ένα δέος, Νίκο, ήταν... αυτό που κάνουμε, ένα δέος, ένα συνέστημα που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια. Ναι. Νομίζω ήταν κάτι που... Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί το νιώσα και εγώ, όπως είπα πριν, όταν πρωτομπήκα στην Αγία Σοφιά. Όπως το έχουν νιώσει πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μπαίνουν, είναι και ο χώρος που σε καθυποβάλλει, γιατί είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς η Αγία Σοφιά, έτσι. Χτίστηκε μετά την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Είναι μνημείο του 7ου αιώνος, επί Ιουστινιανού Αυτοκράτορος. Μιλάμε για μια εκκλησία, τέλος πάντων, με μακραίωνη ιστορία. Δεν είναι απλά ένας χώρος λατρείας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Και θυμάμαι τότε μου είπε ο δάσκαλος να πω τον Απόστολο και είχα πάθει ένα τρακ γιατί τώρα στην Αγία Σοφιά με ραδιόφωνο, με τηλεόραση και είναι μια εμπειρία που μου έχει μείνει αξέχαστη και από τότε και εγώ αγάπησα τον δάσκαλο. Για πες μας λίγο πώς μπήκε στο νοσοκομείο, πες μας τα λυπηρά. Ο δάσκαλος νικήθηκε από αυτή την φωνική ασθένεια, αυτή τη λυμική ασθένεια, τον κορονοϊό. Και αυτός και λίγες μέρες πριν, 22 Δεκεμβρίου, η σύζυγός του, η Άννα. Γρηγόρη, είχες γράψει τότε ένα άρθρο για το δάσκαλο. Θα έχεις την καλοσύνη να μας το διαβάσεις. Πράγματι, λίγη ώρα μετά που πληροφορήθηκα αυτό το θλιβερό νέο και ήμουνα στο γραφείο μου
για αυτούς που μας ακούν τώρα να πω ότι ασχολούμαι και με τα κοινά και είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Δράμας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αυτή την περίοδο είμαι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού για τους 5 νομούς της περιφέρειας, δηλαδή Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Και τα δύο νησιά βέβαια που είναι στην περιφέρεια, την Θάσο και τη Σαμοθράκη. Και κάθισα στο γραφείο μου, κλείδωσα την πόρτα και έγραψα, Νίκο, αφού θέλεις να το πούμε, θα το πω. Απευθυνόμενος λοιπόν στο δάσκαλο, του λέω, ψάλε τώρα τα αξεπέραστα χερουβικά σου κοντά στην αγκαλιά του. Ψάλε τώρα το αγαπημένο σου άξιον εστίν σε σπάθιον μέλος και το οκτάηχο Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου του Μπερεκέτη απέναντι από την γλυκιά μορφή της Παναγιάς μας που τόσο λάτρεψες. Χάιδεψε τώρα με τη βελούδινη φωνάρα σου τα αυτιά των αγγέλων με τα υπέροχα τεριρέμ σου. Κέντησε τώρα ψιλοβελονιά τα δοξαστικά των Αγίων μας που με μοναδικό τρόπο συνέθεσες και ερμήνευσες στα επιγείς αναλόγια στα πέρατα του κόσμου όπου σε κάλεσαν και σε τίμησαν πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, δεσποτάδες, ηγούμενοι. Ο Άγιος Φανούριος και ο Άγιος Θεράποντας, που τους διεικόνησες από το 1942 έως το 1952 και τόσο μεγάλη ευλάβεια τους είχες, σε συνοδεύουν τώρα στην αιώνια πατρίδα. Και η του Θεού Σοφία που την ύμνησε στον καθεδρικό της ναό στη Συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη από το 1952 μέχρι το 2020, είναι το διαβατήριό σου για την άξια θέση που έχεις από σήμερα στον Παράδεισο. Ανθρωπίνος κλαίω που έφυγες από κοντά μου, δάσκαλέ μου. Πονάω και εγώ μαζί με όλα τα εντυψαλτική τέχνη παιδιά σου και τους αναρρύθμιτους μαθητές σου απανταχού της γης. Θα μου λείψουν οι κουβέντες μας, τα ψαλσίματά μας, τα ανέκδοτά μας, τα χωρατά μας. Θα μου λείψουν οι ιστορίες που δεν χόρτενα να μου λες για όλα όσα πλουσιοπάροχα σου έδωσε ο Θεός. Φεύγεις πλήρης ημερών στα 95 σου χρόνια. Φεύγεις όμως πικραμένος. Φεύγεις γνωρίζοντας ότι λίγο πριν από σένα έφυγε η αγαπημένη σου Ανούλα. Ίσως να ήταν και αυτός ο λόγος που δεν άντεξες άλλο. Ίσως να θέλησες να πας γρήγορα κοντά της για να σε φροντίζει. Με ανακουφίζει τουλάχιστον το γεγονός ότι δεν θα πονέσεις και δεν θα ταλαιπωρηθείς άλλο. Αγαπημένα μου δάσκαλε, σου είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έδωσες απλόχερα στη μουσική και στη ζωή. Σου χρωστάω πολλά. Τα κρατώ όλα φυλαγμένα καλά μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μου. Έτσι κι αλλιώς θα με συνοδεύεις πάντα σε κάθε βήμα της ζωής μου, όχι μόνο μέσα από όσα μου μεταλαμπάδευσες στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, αλλά και κυρίως τα 10 χρόνια που κάθισα παρά τους πόδα σου στο θρηλυκό αναλόγιο της Αγίας Σοφιάς. Έτσι κι αλλιώς θα με συντροφεύεις μέσα από τα βιβλία σου και το ύφος σου στην ψαλμωδία. Θα με συνοδεύεις με τις γεμάτες σοφία συμβουλές σου και τις ανεπανάληπτες ατάκες σου για τη ζωή και το αστήρευτο και πηγαίο χιούμορ σου. Κλαίω να πάρει ευχή, γιατί ο κορονοϊός που σου έκοψε το νήμα της ζωής δεν αφήνει και εμένα αλλά και τόσους άλλους μαθητές σου που θα έτρεχαν απ' άκρου εις άκρον να σε αποχαιρετήσουμε όπως σου έπρεπε και να σου ψάλουμε την εξώδιο ακολουθία που τόσο πολύ σου άρεσε να ψέλνεις, χαμηλόφωνα και κατανυκτικά. Τα λέγαμε και εκείνο το ωραίο που σου άρεζε, ήμι ή ον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη εκ του σώματος. Τι να πρωτοπόρε δάσκαλέ μου, με στεναχώρησες τώρα. Γιατί δεν τήρησες την υπόσχεσή σου να έρθεις φέτος στο πανηγύρι μου στον Άγιο Γρηγόριο στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας να ψάλουμε αντικριστά. Σταματώ εδώ. Θα γράψουν πολλοί σήμερα και αυτές τις μέρες. Θα γράψουν για το φαινόμενο Ταλιαδόρος. Θα γράψουν για τον Λέοντα του Αναλογίου. Θα γράψουν για το σπάνιο μέταλλο της φωνής σου. Αυτό το θείο τάλαντο που τίμησες με σεβασμό και συνέπεια. Χαρά που θα κάνουν τώρα ο Πρίγκος με το Στανίτσα. Αλλά και ο πρώτος σου δάσκαλος, ο Χριστόφορος ο Κουτσουράδης, και ο Παναγιωτίδης, και ο Χρύσανθος, και ο Αβραάμ, και ο Καραμάνης. Εκεί σε περιμένει και ο λαμπαδάριός σου, ο Κώστας ο Λιολιόπουλος, και ο αναγνώστης ο Τάκης ο Σακελαρίου, και ο δομέστικός σου ο Γιάννης ο Μουδανιώτης, και ο Μέγασης ο Κράτης σου ο Ζήσης. Σε περιμένουν όλοι για τις ουράνιες λειτουργίες. Έρε μπερεκέτια που έχουν να γίνουν τώρα εκεί πάνω. Μην ξεχάσεις να τους τραγουδήσεις το «Άιντορε στα ξένα έφυγα μικρός» και το απορώ με την καρδιά μου. Γεια σου δάσκαλέ μου, ανεπανάληπτε και μοναδικέ άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα Ιταλιαδόρε. Φιλώ το χέρι σου, όπως το φιλούσα πάντα όταν σε έβλεπα, όπως το φιλούσα και όταν κλείναμε τις τηλεφωνικές μας συνομιλίες, όπως το φίλησα και ανήμερα των φώτων που μιλήσαμε για τελευταία φορά και μου ψέλησες, ευχαριστώ ρε Γρηγοράκο. Όπως το φίλησα και στο τέλος εκείνης της συναυλίας μας στην Αγία Σοφιά, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή,
18 Μαρτίου 2018. Αυτό ήταν το κείμενο που το συνόδευσα όντως με μια φωτογραφία που του φιλώ το χέρι στο τέλος εκείνης της αξέχασης συναυλίας. Πάσχα το ελληνικό ήταν ο τίτλος της. Και μας είχε κάνει την τιμή να συμμετέχει με κάποια σόλο, με κάποιες μονοδίες και ο δάσκαλος. Πάντως εγώ όποτε το διαβάζω αυτό κλαίω. Και εγώ τώρα με τα βία συγκινήθηκα και κρατάω τα δάκρυα από τα μάτια μου. Αλλά εντάξει, ο δάσκαλος συνδέει με πολύ μεγάλα συναισθήματα. Ακούσαμε την εκπομπή Same Newman με τον Δόκτωρο Νικόλα Οράλη. Αγαπητέ φίλε Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, οι ακροατές μου και εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι ακροατές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τον άρχοντα δάσκαλό σου Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ας είναι αιωνία του η μνήμη. Και θέλω να σου ευχηθώ εσένα σαν άξιος συνεχιστής του έργου του δασκάλου καλή σταδιοδρομία και καλή πρωτοψαλτία. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας προσωπικές εμπειρίες με τον δάσκαλό μου, να μιλήσω για το σπουδαίο έργο του και να πω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Cosmos FM που πήρα αυτήν την πρωτοβουλία να τιμήσει τη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του δασκάλου μας, του άρχοντος πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή Same Newman, μια εκπομπή για τη βυζαντινή μουσική μας παράδοση με τον Δόκτωρο Νικόλα Οράλη.